και γενναίους προέφθασαν παγίδες θανάτου. Εσαλεύθηκε έδρομος και γεννήθη η γη, και τα θεμέλια των ωραίων εταράξησαν και εσαλεύθησαν. Μίξ βαρβάρων κατακτητών επεσκίασαν αυτά και κατευλόγησαν αυτά, ότι οι εχθροί ανικτήρμονε επονειρέψαν το και επέβησαν εν τη χώρα των δούλων σου. Και εις το πραθήνε και απολέσε το ποιμνιόν σου και ως μάστιγε συνήκθησα ανεφημάς. Εμείς δε υψώσαμεν σε Κύριε και είπομεν εν διευθυνία ημών που μη σαλευθόμενοι στον αιώνα. Και υπέβαλες ημάς και εκρατέωσας και διεσκορπίστησαν οι παντοί ημών εχθροί. Θεού συναντήκαμε στο ευλογημένο και ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Κωνσταντίνας, εδώ στο Ροπέδιο Ρασιτήρ, σήμερα, για να μνηστούμε και να τιμήσουμε τους πατέρες μας, οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γιγαντομαχία του Λασιτήρου, την δεκαήμερη αυτή μάχη, από 21 έως 30 Μαΐου του 1867, η οποία υπήρξε ισοδύναμη σε πάθος και αγωνιστικότητα με την αυτοκρατορία του Αρκαδίου και κομβικό γεγονός της Μεγάλης Επαναστάσεως. 150 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πεισματώδη μάχη του Λασιτήρου, κατά την οποία οι πατέρες μας υπερασπίστηκαν την πίστη, διεκδίκησαν την ελευθερία, την τιμή και τις προαιώνιες αξίες με ηρωισμό και αυτοθυσία σε ένα τιτάνιο και άνισο αγώνα απέναντι στα άρτια εξοπλισμένα και κολλιάρτημα αιγυπτιακά στρατεύματα. Και σήμερα δεν βρισκόμαστε τυχαία στο κάστρο της Ορθοδοξίας αυτό, στην Ιερά Μονή Κωνσταντίνας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί η Ιερά Μονή Κωνσταντίνας υπήρξε το επίκεντρο και το αρχηγείο του επαναστατικού αγώνα. Η συμβολή της Μονής και γενικά της Εκκλησίας υπήρξε μεγίστη, όχι μόνο στη βοήθεια που προσέφερε κατά τον αγώνα, αλλά και στην καταγραφή της ιστορίας και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η οποία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διατήρηση της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, του ορθόδοξου πολιτισμού μας και συντελεί στην ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος καταξιώνεται και βρίσκει τον πραγματικό του προορισμό μόνο εν ελευθερία. Ιερό χρέος λοιπόν όλων μας είναι όχι μόνο να τελέσουμε το ιερό μνημόσυνο και να τιμήσουμε όλους όσους έργες και λόγες αγωνίστηκαν για την εθνική μας ανεξαρτησία, διδάσκοντάς μας τον ύψιστο από τους σκοπούς της ζωής, αλλά με ευλάβεια να προσλάβουμε το νόημα της θυσίας και να κατανοήσουμε την φιλοπατρία τους, που προσδιορίσε ακόμα και τη σχέση τους με τη ζωή και τον θάνατο. Ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, που δεν διαφέρουν και πολύ οι τηρουμένων πάντοτε των ομολογιών από εκείνους που έζησαν για λόγο μάρτυρες, για να μην αποκοπούμε από τις ρίζες μας, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ομότητα των ολοκληρωτικών, κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων, τη μυσαλλοδοξία, τον φανατισμό, την υλοφροσύνη και τον ευδαιμονισμό και να προασπίσουμε την πνευματική μας ελευθερία με την ίδια αποφασιστικότητα και με ανάλογο ψυχικό σθένος και μαρτυρικό φρόνημα. Ας έχουμε την ευχή των προγόνων μας και ο Θεός να τους αναπάρει μεταξύ των Αγίων και των Δικαίων. Αμήν.